Καλησπέρα. Τα φαινόμενα απατούν. Οι διοργανωτές του TEDx Patras σκέφτηκαν ποιος καλύτερος να μιλήσει για αυτό το θέμα από ένα μάγο. Το όνομά μου είναι Benjamin Jones και αυτή είναι η δουλειά μου. Βέβαια, ξέρω τι σκέφτεστε, επειδή είμαι μάγος, ότι εν έτη 2015 βγαίνεις και λες τέτοια πράγματα, ειδικά μπροστά σε ένα τέτοιο κοινό. Ποιος θα σε πιστέψει? Και η απάντηση ξέρω ότι είναι βαθιά μέσα μου σχεδόν κανείς. Κρατάω μια μικρή επιφύλαξη ή ελπίδα, αν θέλετε. Αλλά επιτρέψτε μου μέσα από αυτή τη σύντομη παρουσίαση να σας εξηγήσω γιατί συνεχίζω να το κάνω. Μέσα από κάποια διαδραστικά πραγματάκια. Θα χρειαστώ τη συμμετοχή σας. Δεν βλέπω πάρα πολύ καλά, αλλά εδώ ο κύριος με τα γυαλιά. Εσείς, ναι. Μπορείτε να μου πείτε. Εσείς, ναι, εδώ μπροστά. Πείτε μου ένα φρούτο ή λαχανικό, ό,τι θέλετε εσείς. Λίγο δυνατά μόνο για να σας ακούσουν όλοι. Δεν έχουμε συνεννοηθεί από πριν για το τι θα συμβεί. Έτσι, ένα φρούτο ή λαχανικό, δυνατά. Ένα μήλο. Ωραία. Μήλο. Λυπάμαι, χάσατε. Τρία χρόνια κάνω αυτό το κόλπο. Ένας δεν έχει πει μπανάνα. Ποτέ. Πού θα πάει όμως, μία φορά θα γίνει και μετά όλοι θα συζητούν για τον θαυματοποιό Μπεν, ο οποίος μπορεί να εμφανίσει ό,τι φρούτο θέλεις. Τα φαινόμενα απατούν λοιπόν. Γιατί όμως? Τα φαινόμενα απατούν διότι αυτό που βλέπει ο καθένας είναι προκαθορισμένο από τις εμπειρίες του. Γι' αυτό λίγο πολύ όλοι κρίνουμε ένα βιβλίο από το εξώφυλλό του, γιατί το έχουμε ξαναδιαβάσει, έτσι δεν είναι? Κοιτώντας το εξώφυλλο ενός βιβλίου, διαφορετικοί άνθρωποι βλέπουν διαφορετικά πράγματα. Τώρα ξέρω ποια είναι τα πονηρά μυαλά εδώ πέρα της αίθουσας. Εγώ βέβαια σας δείχνω την ίδια εικόνα. Εσείς όμως, μάλλον διαφορετικοί άνθρωποι, βλέπουν διαφορετικά πράγματα. Βέβαια δεν είναι αυτό το ανησυχητικό. Το ανησυχητικό είναι ότι όταν κρίνεις ένα βιβλίο από το εξώφυλλό του, πολλές φορές επηρεάζει και πώς βλέπεις τα πράγματα που είναι μέσα στο βιβλίο. Συγκεκριμένα εδώ πέρα βλέπετε ένα βιβλίο με ποτά απ' έξω. Ο τίτλος είναι «Cocktails and Dreams» και φαντάζεστε ότι θα έχει συνταγές για το πώς να φτιάξει ένα κοκτέιλ. Σωστά? Οι άλλοι, συγκεκριμένα αυτοί που κάθονται από αυτή τη μεριά της αίθουσας, μπορεί να βλέπουν κάτι άλλο. Οπότε και μέσα θα θεωρούν ότι έχει πίνακες νεκρής φύσης. Γιατί τι περιμένατε να δείτε? Τα φαινόμενα λοιπόν απατούν. Γιατί είμαστε σχεδιασμένοι έτσι, σαν άνθρωποι. Πάμε όμως σε κάτι άλλο. Σε λίγο θα σας δείξω μία εικόνα, θα την αφήσω όμως μόνο για λίγα δευτερόλεπτα πάνω. Συγκεκριμένα είναι 9 τραπουλόχαρτα. Και αυτό που θέλω εσείς να κάνετε είναι να μετρήσετε πόσα από αυτά είναι κόκκινα. Είμαστε έτοιμοι? Καλώς. Κάποιοι προλάβανε, κάποιοι όχι. Λοιπόν, πόσοι από εσάς μετρήσατε 5 κόκκινα τραπουλόχαρτα? Σηκώστε χέρι. Αρκετοί, θα έλεγα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Όντως, ήταν 5 τα τραπουλόχαρτα, έτσι, τα κόκκινα. Βέβαια, κάποιοι από εσάς είχατε μια αμφιβολία για μένα. Ειδικά αυτοί που δεν σηκώσαν χέρι, έτσι. Σίγουρα σκεφτήκατε, ο Μπεν είναι επαγγελματίας ψεύτης. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν πρέπει να τον πιστέψω. Τι μου είπε να κάνω? Να κοιτάξω 9 τραπουλόχαρτα και να μετρήσω πόσα από αυτά είναι κόκκινα. Είναι όντως 9 τραπουλόχαρτα? Όχι, σωστά, είναι 10. Πάρα πολύ ωραία. Είχατε μια αμφιβολία για μένα και προφανώς καλά κάνατε. Για τον εαυτό σας όμως δεν είχατε τις ίδιες αμφιβολίες. Και ξαναγυρνάω λίγο σε αυτό που είπα προηγουμένως. Ότι αυτό που βλέπει ή δεν βλέπει ο καθένας είναι προκαθορισμένο από τις εμπειρίες του. Η εμπειρία σας λέει ότι μέσα σε μια τράπουλα υπάρχουν κόκκινα και μαύρα φύλλα. Κούπες και τα καρό είναι κόκκινα, σπαθιά και μπαστούνια είναι μαύρα. Πολλοί από εσάς, αν όχι όλοι, δεν είδατε το τελευταίο φύλλο, το οποίο ήταν ένα μαύρο 10 κούπα. Γιατί η εμπειρία σας λέει δεν υπάρχουν μαύρες κούπες μέσα σε μια τράπουλα.
Όπως και το ότι το φυσιολογικό ανθρώπινο χέρι δεν έχει 6 δάχτυλα. Πόσοι δεν είδατε το μαύρο 10 κούπα? Και πόσοι δεν είδατε τα 6 δάχτυλα? Σκεφτείτε λίγο πόσα άλλα πράγματα περνούν απαρατήρητα, επειδή βλέπουμε αυτό που περιμένουμε να δούμε και όχι αυτό που πραγματικά υπάρχει. Βέβαια, αν εκπαιδευτείς να παρατηρείς αυτές τις μικρές λεπτομέρειες, τότε θα βλέπεις, θα γεύεσαι, θα αισθάνεσαι πράγματα τα οποία προηγουμένως απλά θα περνούσαν απαρατήρητα. Εκπαίδευση, λοιπόν. Αν και ξέρω ότι στο TED το E είναι entertainment και όχι education. Βέβαια, για μένα είναι μια πολύ μεγάλη πηγή εκπαίδευσης και γνώσεων. Αλλά για να βάλουμε και το entertainment μέσα στα αρχικά TED, πάμε σε κάτι άλλο. TED, τεχνολογία. Έτσι. Ο γνωστός συγγραφέας Arthur Clarke είπε «Οποιαδήποτε επαρκώς αναπτυγμένη τεχνολογία δεν διαφέρει καθόλου από τη μαγεία». Και αν θεωρήσουμε ένα smartphone ως επαρκώς αναπτυγμένη τεχνολογία, τότε δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι όλοι κουβαλάμε λίγη μαγεία πάνω μας. Πράγμα που κάνει τη δική μου δουλειά ακόμα πιο δύσκολη. Αλλά θα ήθελα να δοκιμάσω κάτι με εσάς. Γιατί πραγματικά είναι μαγικές συσκευές. Για παράδειγμα, είσαι σε ένα μαγαζί και ακούς μουσική και σου αρέσει το τραγούδι που παίζει. Οπότε, αντί να πηγαίνεις στον DJ κάθε λίγο και λιγάκι και να τον πρίζεις ποιο τραγούδι είναι και ποιος το λέει, για να το γράφεις σε χαρτάκια, να χάνεις τα χαρτάκια ή να πλένονται στο χθεσινό τζιν, παίρνεις το κινητό, το βάζεις πάνω στο ηχείο και σου λέει ποιο τραγούδι είναι. Με link να πας να το αγοράσεις κιόλας. Είσαι στον δρόμο και οδηγείς και λες πήγαινε με στην Πάτρα στο ETA και σε φέρνει, έχει GPS. Και εγώ έτσι ήρθα. Πού και πού παίρνει και τηλέφωνο, αν είσαι κάρτα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να βάζω την τεχνολογία σε δοκιμασίες, βέβαια. Και ειδικά τώρα με αυτή τις καινούργιες εφαρμογές φωνητικών εντολών και φωνητικής πληκτρολόγησης, ας πούμε, το κάνω αρκετά συχνά. Όσοι έχουν iPhone, ξέρετε για τη Siri, φαντάζομαι, έτσι. Δεν υπάρχει εφαρμογή στα ελληνικά ακόμη, βέβαια, στην ελληνική γλώσσα τουλάχιστον. Υπάρχει όμως μια εφαρμογή που λέγεται η Αφροδίτη και κάνει κάτι παρόμοιο, τέλος πάντων. Εδώ θέλω να τη βάλω σε μια δοκιμασία για να δω μαζί σας, εδώ πάνω στη σκηνή, τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία για μας. Ένα λεπτάκι μόνο να συνδέσω με Bluetooth με τα ηχεία για να ακούγεται. Γεια σου, Αφροδίτη. Γεια σου, Big Ben. Μάθε μου ένα μαγικό κόλπο. Είπες μάθε μου ένα μαγικό κόλπο. Ακριβώς. Εντάξει. Θα σε βοηθήσω να κάνεις ένα μαγικό κόλπο χρησιμοποιώντας συνηθισμένα αντικείμενα που βρίσκονται σε κοντινή ακτίνα από εσένα. Είσαι θεά? Τι αντικείμενα έχεις κοντά σου? Μία μπανάνα, ένα πολύχρωμο μαντίλι, ένα βιβλίο. Τέλεια. Θα χρησιμοποιήσουμε το πολύχρωμο μαντίλι και την μπανάνα. Μπανάνα. Σωστά. Μπανάνα. 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 Σήκωσε. Τι είναι, μπαντάνα. Τώρα δίπλωσε την μπαντάνα στη μέση. Τι περιμένεις, Big Ben, κάντο. Οκ. Τώρα, δίπλωσέ την άλλη μια φορά. Πλάκα. Κάντο. Το έκανα, εντάξει. Πάρε την διπλωμένη μπαντάνα και κρύψε την στο αριστερό σου χέρι. Θυμήσου να κρατάς το χέρι σου σε φυσική στάση. Ξέρεις πώς λένε αυτήν την τεχνική, Big Ben? Palming. Σωστά. Μάγος. Τώρα που ξέρεις την τεχνική, είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε. Έτοιμος. Άνοιξε την δικλωμένη μπαντάνα. Δείξε στο κοινό ότι είναι μια κανονική μπαντάνα, κουνώντας την πάνω, κάτω.
Αν κάποιος δεν πιστεύει ότι είναι μια κανονική μπαντάνα, δώσε του την να σκουπίσει το πρόσωπό του με αυτήν. Τώρα, σηκώσε το πολύχρωμο μαντίλι, μάζεψε τις τέσσερις γωνίες, φτιάχνοντας μια αυτοσχέδια τσάντα. Με το ελεύθερο σου χέρι, δίπλωσε την μπαντάνα στις τσάκισες που έκαμες νωρίτερα. Και ρίξε την μπαντάνα μέσα στην τσάντα. Τώρα, πίεσε από έξω με το χέρι, συνέζοντας τη σε μια μικρή μπάλα. Αυτό που δεν είδε το κοινό είναι ότι στην πραγματικότητα δεν έβαλες την μπαντάνα μέσα στην αυτοσχέδια τσάντα, αλλά την κράτησες κρυφά στο αριστερό σου χέρι. Πώς ονομάζεται αυτή η τεχνική, Big Ben? Θυμήσου να κρατάς το χέρι σου σε φυσική στάση. Τώρα, κάνε μία μαγική κίνηση. Ανοίξε το μαντίλι και δέξου το δυνατό χειροκρότημα του κοινού. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα να αφαιθούμε ολοκληρωτικά στην τεχνολογία. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι όταν ένα μαγικό κόλπο παρουσιάζεται μπροστά, σωστά μπροστά σε ένα κοινό, επιτρέπει σε αυτό το κοινό να ξεπερνά την βαρετή πραγματικότητα της καθημερινής ζωής. Και ενώ ξέρω ότι οι θεατές δεν θα φύγουν πιστεύοντας ότι έχουν γίνει πραγματικά μαγικά, υπάρχει μια μικρή στιγμή κατά τη διάρκεια της παράστασης που αναστέλουν τη δυσπιστία τους. Δεν είναι τόσο δύσπιστοι. Είναι αυτό το λες να γίνεται. Και για αυτή τη μικρή στιγμή, οι θεατές ξαναγίνονται παιδιά. Που ο κόσμος ήταν πραγματικά μαγικός, γεμάτος εκπλήξεις κάθε μέρα. Για αυτή τη στιγμή συνεχίζω να δουλεύω. Σας ευχαριστώ πολύ.